ήταν φοβικό σύνδρομο του πολιτικού και ίσως και στρατιωτικού κατεστημένου της Ελλάδας. Φοβόντουσαν ότι θα χάσουμε κάποια νησιά σε περίπτωση που κάναμε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Ο ελληνικός λαός βέβαια είχε μεσάνυχτα περί ΑΟΣ. Τώρα οι πάντες γνωρίζουν το θέμα. Υπάρχει αυτή η νέα μεθοδολογία που δείχνει ότι πράγματι στην ελληνική ΑΟΣ υπάρχει αρκετός ορικός πλούτος, που ήταν ένα κλειδί που να γίνει πιο δημοφιλές το θέμα. Και πάνω απ' όλα, όπως σας εξήγησα, όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, μερικά και τα έχουν και πρώτο στην ατζέντα τους, είναι η δημιουργία και η ανακήρυξη ΑΟΣ. Και νομίζω ότι το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω πλέον, ανεξάρτητα αν εγώ υπάρχω ή όχι σε αυτό το θέμα. Και σίγουρα δεν έχει όμως, όσο σας εξήγησα προηγουμένως και η κυρία Μπούτου το ρώτησε αυτό, προτεραιότητα. Πρέπει αυτό που λέμε να σωθεί η Ελλάδα πρώτα, γιατί αν δεν σωθεί η Ελλάδα δεν έχει και ΑΟΣ. Επομένως υπάρχει μια προτεραιότητα πρώτα σε αυτό το θέμα και μετά η δημιουργία ΑΟΣ, που πιστεύω και δεν θα ήθελα να στοιχηματίσω μαζί σας, αλλά θα μου άρεσε να στοιχηματίσω ότι μέσα στο 2012 θα υπάρξει η ανακήρυξη της ΑΟΣ από την ελληνική πλευρά. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες αναγνωρισμένοι και με πολλές περγαμηνές που μας εξηγούν ότι στην Ελλάδα τα κόμματα έχουν κάποια ιδιαιτερότητα από τα κόμματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες, ότι τα κόμματα στην Ελλάδα λειτουργούν με το λεγόμενο, δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι πολιτικοί επιστήμονες και της Ελλάδος και του εξωτερικού, με το λεγόμενο λαδόσιμο. Για να γίνει λοιπόν κάτι στην Ελλάδα, πρέπει να πέσει λαδόσιμο. Εσείς, εφόσον λάδι, αυτό λάδι, λαδόν, λοιπόν, λαδόσιμο. Σε 30 χρόνια που αγωνίζεστε, δεν έπρεπε να έχετε δείξει πού είναι το λαδόσιμο για τη Νέα Δημοκρατία, πού είναι το λαδόσιμο για τον ΠΑΣΟΚ, ποιο θα είναι το λαδόσιμο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ποιο θα είναι το λαδόσιμο για τους ανεξάρτητους Έλληνες, για να κάνουν ΑΟΣ. Δεν έπρεπε αυτό να τους το δείξουμε. Πούμε, αυτό θα είναι το λαδόσιμο, αυτή θα είναι η βαλίτσα από τη Siemens. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε δεν το λέω. Εγώ τουλάχιστον το έχω κάνει, διότι το λαδόσιμο που πρόκειται από το λάδι, το λάδι που λέω εγώ είναι του πετρελαίου και όχι του ελαιόλαδου. Ακόμα μία ερώτηση παρακαλώ και τελειώνουμε. Και εδώ κοιτάξτε, έχουμε μερικά πράγματα να σας παρουσιάσουμε ακόμα και δεν θέλω. Παρακαλώ. Εάν ένα κράτος οριοθετήσει την ΑΟΣ μονομερός και το όμορο κράτος δεν την δέχεται, εάν προσφύγει στο διεθνές δικαστήριο, τι επιπτώσεις ή τι κινδύνους ενδεχομένως μπορεί να έχει. Αυτό προσπάθησα να σας εξηγήσω, ότι τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει σε καμία στον κόσμο. Κανένα κράτος στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει μονομερή οριοθέτηση. Ανακήρυξη είναι μονομερή. Άλλο ανακήρυξη, άλλο οριοθέτηση. Δηλαδή η Αμερική, σας είπα, έκανε οριοθέτηση ΑΟΣ, διότι απήχε πάρα πολύ από την Πορτογαλία και την Αφρική. Όταν χρειάστηκε να κάνει οριοθέτηση απέναντι στις Μπαχάμες και την Κούβα, δεν μπορούσε να το κάνει μονομερός. Πήγε στις Μπαχάμες και στην Κούβα. Όλα τα κράτη του κόσμου, κανένα κράτο, ό,τι έκανε και, και η Κύπρος. Δεν μπορεί δηλαδή η Κύπρος μονομερός να πει εγώ φτιάνω, οριοθετώ την ΑΟΣ μου με την Ελλάδα. Επομένως, το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι, επειδή ξέρουν ότι θα χάσουν σε περίπτωση που συζητήσουν με την Ελλάδα οριοθέτηση και ξέρουν ότι θα χάσουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το μόνο άσχημο νέο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η προστριβή και η διένεξη μπορεί να κρατήσει μερικές δεκαετίες ακόμα. Ανακήρυξης είναι ότι αποφασίζω να αναγνωρίσω το δικαίωμά μου στην ΑΟΣ. Αλλά οριοθέτηση πρέπει να το συζητήσω με τον γείτονα. Αυτό ουσιαστικά είπε ο κ. Καριώτης. Και η ανακήρυξη βεβαίως είναι πράξη θάρρους. Ο κ. Παπαδόπουλος όμως στην Κύπρο, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, δεν έκανε μόνο την ανακήρυξη, αλλά πήρε το χρόνο να κάνει και τις διαβουλεύσεις με τα γειτονικά κράτη για να οριοθετήσει την ΑΟΣ. Το αν είμαστε ευχαριστημένοι στη σημερινή
σημερινή αυτή συγκέντρωση που είχαμε, στη σημερινή διάλεξη, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να τη χειροκροτήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία. Ο κύριος Καρδιώτης, ο